Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο του Κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χατζηγοράου. Καλησπέρα και έχουμε καλή επιτυχία στο νέο δελτίο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ξεκινήσω ρωτώντας για την απόφασή σας να βρεθείτε σήμερα στα Ίμια για να τιμήσετε τους τρεις ήρωες της κρίσης πριν από 21 χρόνια στον ίδιο αυτό χώρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η απόφαση επηρέασε, κατά τη γνώμη σας, την έντονη διάθεση παραβιάσεων που είδαμε στη συνέχεια από τουρκικής πλευράς. Κύριε Χατζηγοράου, δεν είναι απόφαση, είναι υποχρέωσή μου να είμαι εκεί. Όπως είναι υποχρέωση του κάθε Υπουργού Εθνικής Άμυνας της πατρίδας μας να τιμήσει στον τόπο θυσίας τρεις ήρωες που πέσαν για όλους μας. Και δεν θα ρωτήσω κανέναν γι' αυτό. Εντός του ελληνικού εναρίου χώρου, πάνω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, πάνω από το ελληνικό έδαφος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποχρεούται να βρίσκεται εκεί, όπως υποχρεωμένοι και βρίσκονται εκεί κάθε μέρα. Είναι οι ένοπλές μας δυνάμεις, το λιμενικό σώμα και κάνει αυτό που έχει υποχρέωση να κάνει ο κάθε πολίτης, αλλά και ο κάθε αξιωματικός, υπαξιωματικός στρατιώτης. Να διαφυλάσσει την εθνική κυριαρχία, την εθνική ακεραιότητα της χώρας και να κάνει ουσιαστικά βόλτα στο σπίτι του. Άρα δεν πρόκειται περί αποφάσεως, πρόκειται περί μια συνήθους επίσκεψης που θα συνεχίσει να γίνεται είτε την μέρα αυτή που είναι μια μέρα μνήμης για τρεις αξιωματικούς που πέσαν υπέρ της πίστης και της πατρίδος, είτε είναι μια άλλη μέρα που θα βρισκόμαστε στα ελληνικά νησιά. Κάποιοι είπαν, κύριε Υπουργέ, ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Πάνος Καμένος, πήγε εκεί πολύ νωρίς το πρωί, ευνηδιαστικά, χωρίς να το έχει αναγγείλει, ώστε να πιάσει στον ύπνο την τουρκική πλευρά. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαφορετικά ίσως να μην ήταν εύκολο να βρεθείτε εκεί. Και οι ίδιοι σχολίαζαν στο διαδίκτυο σήμερα ότι ο Υπουργός Άμυνας μπορεί να βρεθεί εκεί με ελικόπτερο και να ρίξει στεφάνι, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι ένας Έλληνας πολίτης να επισκεφθεί τα Ίμια, να βρεθεί πάνω στα Ίμια. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτοί που τα λένε αυτά είναι αυτοί οι οποίοι το 1996 λέγανε μαζί με τον κύριο Πάγκαλο, που ψηφίζει τώρα Νέα Δημοκρατία, ότι τις σημαίες πρέπει να τις παίρνει ο αέρας. Τις σημαίες στις ελληνικές βραχονισίδες, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας διαβεβαιώσω, όπως με διαβεβαίωσε ο διοικητής του Καστελορίζου και όλοι οι διοικητές μας, θα τις υποστέλουμε μόνο όταν φθαρούν, για να μπορέσουμε να τις αντικαθίσουμε με άλλες σημαίες. Και όσο ζει ακόμα και ένας από εμάς, όπως είπε ο διοικητής του Καστελορίζου, οι σημαίες αυτές θα είναι όρθιες. Θα ανεμίζουν στο Αιγαίο και θα προβάλλουν την εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας. Αυτοί που τα λένε όλα αυτά είναι οι ίδιοι που σήμερα τους είδα να αρθρογραφούν σε ορισμένα πρωτοσέλιδα. Εάν νομίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση ή οι άλλες κυβερνήσεις που περάσαν μέχρι σήμερα, ή αυτές που θα έρθουν, θα έχουν την μοίρα της κυβέρνησης Σιμίτη, της κυβέρνησης Πάγκαλου, της κυβέρνησης που άφηνε τους αρχηγούς των επιτελείων και τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Μακαρίτο Βασιλικόπουλο, έξω από το Μέγαρο της Βουλής, και ο Πρωθυπουργός δεν τους εδέχεται. Με εντολές είτε να παραδώσουν τον Οτσαλάν, είτε να αφήσουν να πάρει ο αέρας στις σημαίες, κάνουν λάθος. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι θέμα εθνικής στάσης και υποχρέωσης όλων μας. Κύριε Υπουργέ, σήμερα ένας βουλευτής της πλειοψηφίας του τουρκικού κοινοβουλίου, δηλαδή ένας κυβερνητικός βουλευτής, έκανε μια πολύ προκλητική δήλωση, απειλώντας την Ελλάδα με πόλεμο για τα Ίμια. Θέλω το σχόλιο σας. Ακούστε, θέλω καταρχήν να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι αυτή είναι μια μεμονωμένη κίνηση ή αν αυτή η απειλή έρχεται από ένα βουλευτή λαγό του Ερντογάν. Δηλαδή, αν τον έβαλαν να κάνει τη δήλωση αυτή. Κύριε Χατζηγοράου, έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα. Άλλοι βουλευτές λέγανε θα έρθουν κολυμπώντας του Αγαθονήσι. Δεν τους είδαμε ποτέ. Άλλοι λέγανε ότι θα πρέπει να καταλάβουν ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με φωνές κάποιων βουλευτών στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ή αλλού. Η Τουρκία
είναι μια χώρα που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει να σεβαστεί τους διεθνείς κανόνες, είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Και θα σας πω κάτι. Επειδή λένε για το πρωί ή το βράδυ, μέρα μεσημέρι πήγα με την Ολλανδέζα Υπουργό Άμυνας στο Φαρμακονίσι που επιθεώρησε το φυλάκιο και εν συνεχεία στο Αγαθονίσι, όπου ο Δήμαρχος της πόλης και οι κάτοικοι την υποδέχθηκαν και τις μαγείρεψαν από τα σπίτια τους, λέγοντάς ότι είναι η πρώτη υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάτησε το πόδι της στο Αγαθονίσι από τότε που μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Και μάλιστα της έδωσαν τα κλειδιά του σπιτιού της, γιατί δεν είχαν χρυσά κλειδιά. Οι Ευρωπαίοι πια είναι εκεί και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Βλέπουν με την επιχείρηση της NMG2 ότι αυτός που προκαλεί, που παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο, που παρενοχλεί ακόμα και νατοϊκά πλοία εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Τουρκία. Και αυτό, αν θέλετε, είναι αυτό που κερδίσαμε με την παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, η αίσθησή σας ποια είναι για τη συνέχεια? Θέλω να πω εδώ, ο Ερντογάν ανεβάζει διαρκώς τους τόνους και μάλιστα στη φαρέτρα των απειλών του είναι και το προσφυγικό. Πράγμα που δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, ιδίως εν όψη της επόμενης τουριστικής περίοδου. Μήπως δηλαδή ξαφνικά πλημμυρίσουν τα ελληνικά νησιά λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου με χιλιάδες πρόσφυγες. Το θέμα της συμφωνίας για τους πρόσφυγες και το μεταναστευτικό δεν είναι ένα θέμα που αφορά διημερώς στην Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει υπογράψει τρεις συμβάσεις. Η μία σύμβαση είναι διημερής με την Ελλάδα. Η δεύτερη σύμβαση είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί παίρνει και το χατζηλίκι της. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, ακριβώς για να δημιουργήσει τα κάμπ αυτά που θα φιλοξενήσουν τους μετανάστες αλλά και τους πρόσφυγες. Και είναι και η τρίτη συμφωνία με το ΝΑΤΟ, που υπέγραψε και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας μετά την συνάντηση την τριμερή που είχαμε με την Υπουργό Άμυνας και της Γερμανίας. Και επικρότησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ψήφισαν ομόφωνα. Τι λέει αυτή η συμφωνία? Ότι όποιος διασώζεται εντός ελληνικών ή τουρκικών χωρικών υδάτων, και αυτό κάνει εκεί η δύναμη του ΝΑΤΟ, πρέπει να επιστρέψει στην Τουρκία. Αυτές λοιπόν οι απειλές δεν πρέπει να απευθύνονται προς την Ελλάδα, αλλά αν τολμάει ο κύριος Ερντογκάν, ας τις απευθύνει προς την κυρία Μέρκελ που θα τον επισκεφθεί αύριο, ή προς τον κύριο Τραμπ, με τον οποίο προσπαθεί να βρει επαφή. Εμάς, σαν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μας αφορά το ίδιο όπως αφορά και τα υπόλοιπα μέλη των συμμαχιών μας. Το σημερινό τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως εμείς θέλουμε την ειρήνη, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς δεν επιδιώκουμε ούτε να κάνουμε τσαμπουκά στο Αιγαίο, δεν επιδιώκουμε ούτε να κάνουμε φασαρίες. Δεν πρόκειται όμως να υπάρξει αεροσκάφος που να μην αναχαιτίζεται. Η τελευταία προσγείωση ήταν δική μας. Πλοίο το οποίο θα παραβιάζεται εθνικά χωρικά έδρα και δεν θα παρενοχλείται και θα ειδοποιείται να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά στην περιοχή μας. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι τέτοιου είδους καγιποϊλίκια ανατολικού τύπου δεν περνάνε στην Ελλάδα. Το σημερινό τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ αφορούσε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το προσφυγικό. Σας ρωτώ γιατί η κυρία Μέρκελ... ακόμα. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό. Θα συναντηθούμε σε λίγο, και εγώ στη Βουλή, έρχεται και εκείνος, προκειμένου να... δεν έχω μία ενημέρωση για να σας πω κάτι για το τηλέφωνο αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν θα αφορούσε πάντως θέματα που αφορούν τη δική μου αρμοδιότητα, αλλά πιστεύω ότι θα αφορούν την διαπραγμάτευση, που πιστεύω και εγώ ότι είναι καιρός να τελειώνει. Θα έρθω και στη διαπραγμάτευση. Θέλω πριν να σας ρωτήσω για το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Θέλω να πω, μήπως οι Τούρκοι έχουν πάρει αέρα, να το πω έτσι, θεωρώντας ότι επειδή η χώρα είναι σε οικονομική κρίση, μπορεί ο ελληνικός στρατός να μην έχει την ίδια δύναμη πυρός που είχε πριν από μερικά χρόνια? Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, κ. Χατζηνικολάου, απελευθέρωσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μετά από τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση στην πατρίδα μας. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν επηρεάζονται από τέτοιου είδους κρίσεις. Μπορεί τα στελέχη να έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές στα εισοδήματά τους, αλλά οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, αλλά και φαντάροι, υπερασπίζονται την πατρίδα, υπερασπίζονται τα σπίτια τους. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το αξιόμαχο είναι πάρα πολύ ψηλό. Θα πρέπει από την άλλη μεριά να ανησυχούν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και ο στρατός και η πολεμική αεροπολία και το πολεμικό μας ναυτικό είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόκληση. Απ' την άλλη πλευρά, πάνω από το 60% των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας έχουν λιποτακτήσει, γιατί έχουν κατηγορηθεί ότι συμμετέχουν σε πραξικοπήματα.
40 αξιωματικοί στη Γερμανία μόνο εχθές. 420 στο ΝΑΤΟ. Πετάνε 22χρονα παιδιά στον αέρα. Οι δυνάμεις από τον Εύρο της πρώτης στρατιάς έχουν αποσυρθεί προς τη Συρία. Στο πολεμικό ναυτικό η Ελλάδα έχει υπεροπλία στη θάλασσα. Με τα πλοία του στόλου αλλά και με τα υποβρύχιά μας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το μεγαλύτερο οπλικό σύστημα που έχει η Ελλάδα είναι η ψυχή και το προσωπικό των Ελλήνων στρατιωτών, υπαξιωματικών και αξιωματικών. Και όσοι και ανδύναμοι προσπαθούν να επιδείξουν με νέους εξοπλισμούς, πρέπει να ξέρουν ότι αυτός εδώ ο τόπος πολέμησε με πολύ λιγότερα μέσα και πάντα κέρδισε. Άρα δεν έχουν να φοβηθούν ποτέ οι Έλληνες πολίτες, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες, με υψηλό ηθικό και έξω από την πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να μείνουν και αυτό το κάνω έκκληση ως Έλληνας πολίτης και όχι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχηγός Κόμματος. Τώρα, δεν απευθύνομαι στο επόμενο ερώτημά μου που είναι και το τελευταίο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Απευθύνομαι στον Πρόεδρο του κόμματος που συγκυβερνά. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει με την αξιολόγηση. Διότι σήμερα έχουμε μια είδηση η οποία δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Την είδηση που μεταδίδεται από τις Βρυξέλλες ότι η Τρόικα αρνείται να επανέλθει στην Αθήνα για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης αν προηγουμένως δεν ψηφιστούν τα μέτρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Χατζηνικολάου, η διαπραγμάτευση έπρεπε να έχει λήξει εδώ και περίπου 2 μήνες. Δυστυχώς, κάποιοι στην Ευρώπη προσπαθούν για εσωτερικούς λόγους, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, όπως στη Γερμανία, να τραβήξουν μακριά την αξιολόγηση και, και το κλείσιμο αυτής της υπόθεσης που λέγεται μνημόνιο. Μόνο εκείνοι φταίνε, η ελληνική κυβέρνηση καθόλου. Ναι, μόνο εκείνοι φταίνε. Αυτή τη στιγμή, ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ρωτώ διότι διάβασα στο Bloomberg ότι με επιστολή του ο κύριος Τσακαλώτος λέει ότι έχουμε κάνει το 1/3 όσων είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε και ότι άλλο 1/3 μπορούμε να το κάνουμε το επόμενο 15ήμερο και το τελευταίο 1/3 αφού κλειδώσει η αξιολόγηση. Επομένως, να σας απαντήσω. Μήπως έχουμε καθυστερήσει λοιπόν και εμείς. Κύριε Γαζικολά, θα σας πω ότι στο οικονομικό πεδίο ό,τι είχαμε συμφωνήσει έγινε και μάλιστα αποτελέσματα φαίνονται από τα αποτελέσματα του 2016 και το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει. Όσον αφορά το θέμα των εργασιακών ή τα αιτήματα που κάνουν από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα σας πω ότι αυτά τα οποία ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δανειστές από τη μεριά της Ευρώπης, η κυβέρνηση αυτή τα έφερε εις πέρας στο 100%. Από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι απαιτήσεις οι οποίες είχαν συνδέονται με ένα μεγάλο κούρεμα. Εδώ λοιπόν έχουμε 2 γιατρούς με τον ίδιο ασθενή να δίνουν 2 διαφορετικές συνταγές. Δεν μπορούμε να πάρουμε και τα 2 φάρμακα, πώς να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι αυτό που καθυστέρησε και την αξιολόγηση και ελπίζω ότι τώρα θα βοηθήσει στη λύση του είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής της νέας Προεδρίας και της νέας διοίκησης. Η Αμερική απέκτησε πρόεδρο καινούριο στις 20 του μηνός. Ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζουν ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και σας το λέω αυτό όχι μόνο επειδή το εκτιμώ, αλλά και επειδή μας το λένε. Χθες είχα τη δυνατότητα να δω τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έκανε και ένα tweet αρκετά ενδιαφέρον νομίζω. Είχα τη δυνατότητα να δω τον κύριο Μανάτο, έναν Ελληνοαμερικανό που παλεύει για τα ελληνικά συμφέροντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές δεκαετίες, αυτός και η οικογένειά του. Και είχα τη δυνατότητα να δω και τον κύριο Λόντερ, ο οποίος είναι ένας από τους μεγάλους σηματοδότες του Πρόεδρου Τραμπ και πρόεδρος του Διεθνούς. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Πρόεδρος του Διεθνούς Ισραηλινού Συμβουλίου, που έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη καθημερινή. Το συμπέρασμα είναι ότι η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος για την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ αποτελεί κλειδί και η επιβίωση και η ενίσχυση της Ελλάδος για την επίλυση των σοβαρών θεμάτων που είναι η τρομοκρατία, ο Ισλαμικός φονταμεταλισμός και ως εταίρος στον μιλάτε στο πάλι ΝΑΤΟ, για πολιτική λύση από ό,τι καταλαβαίνω. Μα κοιτάξτε κάτι, αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες δεν τη δέχονται. Λένε δεν επιστρέφουμε πολιτική αν σύγκρουση δεν έχουμε. Τα μέτρα. Πολιτική σύγκρουση έχουμε κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί η πολιτική σύγκρουση που έγινε. Ότι από τη μια μεριά μας λένε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάρτε ένα άλλο φάρμακο, μια άλλη συνταγή και θα σας κουρέψουμε το χρέος. Οι Ευρωπαίοι μας λένε όχι πάρτε το άλλο φάρμακο και δεν θα σας το κουρέψουμε το χρέος. Μαζί δεν γίνονται και τα δύο.
μεταξύ τους τσακώνονται. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που πλέον υπάρχει αφεντικό στην Αμερική, άρα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα επαναλάβουμε το 2015. Όχι, δεν θα επαναλάβουμε το 2015. Θα συρθούμε, αλλά μέχρι δεν το είναι καλοκαίρι. Δυνατόν πάλι να μιλήσουμε για νέες περικοπές σε εξαθλιαμένους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε πλέον για νέους φόρους. Τελείωσε, δεν αντέχει ο ελληνικός λαός. Και κακώς κάνει αυτή τη στιγμή και ο κύριος Μητσοτάκης, που με στελέχη του και δηλώσει λέει θα τα υπογράψουμε όλα. Όχι, δεν θα υπογράψουμε τίποτα. Εμείς αυτά που συμφωνήσαμε σαν χώρα, όχι σαν κυβέρνηση, τα κάναμε. Είναι η ώρα η δική τους. Και η εναλλακτική ποια είναι αν δεν συμφωνήσουμε? Η εναλλακτική είναι να συμφωνήσουν σε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και υπογράψαμε. Δεν είναι μία συμφωνία στα λόγια. Εμείς υπογράψαμε κάποια μέτρα τα οποία τα ψήφισε και ο κύριος Μεϊμαράκης και η Νέα Δημοκρατία. Θα σας θυμίσω και τα άλλα κόμματα. Ποια είναι για να κλείσουμε? Πρόθεσή μας είναι να κλείσουμε και να τελειώνουμε και να αποφασίσουν ότι δεν μπορεί να έχουν την Ελλάδα με τον πιστόλι στον κρόταφο, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Στο χέρι τους είναι λοιπόν να εφαρμόσουν τα συμφωνημένα. Η Ελλάδα είναι συνεπής, θα παραμείνει συνεπής. Η ανάπτυξη έχει ξεκινήσει να έρχεται. Αν διαβάσετε στον Economist, τελευταία σελίδα, τις στατιστικές που λένε για την βιομηχανική ανάπτυξη. Η κοινωνία δεν τη νιώθει, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και δεν τη νιώθει. Και αυτό το θέμα. Άρα δεν μπορούμε να χτυπήσουμε παραπάνω την κοινωνία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε παραπάνω να πιέσουμε τους Έλληνες. Δεν αντέχουμε άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.